Τώρα, στη δεύτερη συζήτησή μας, καλησπέριζω τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό, την κυρία Θεανό Φωτίου. Καλησπέρα, κυρία Φωτίου, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Άρτη αφιχθής από τη Βουλή, μαθαίνω. Εκεί, σύσσωμη αντιπολίτευση, ζητήσατε από την κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, να αποσύρει το νομοσχέδιο για τον ΕΦΚΑ. Εκτός από το εύκολο, που προφανώς και θα μας το αναλύσετε, δηλαδή τις προκλητικές αμοιβές, τα 8 χιλιάρικα, για αυτό που εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ λέτε Golden Boys του ΕΦΚΑ, θα ήθελα να μας πείτε και ποια άλλα, κατά τη γνώμη σας, είναι προβληματικά στοιχεία σε αυτό το νομοσχέδιο. Ναι, κύριε Μελιγκόνη, ήταν μια ομοφωνία συγκλονιστική από όλη την αντιπολίτευση σε πολύ έντονους τόνους, διότι πραγματικά δεν είναι απλά η τελευταία πράξη του δράματος που το έχουμε ζήσει ήδη με το νομοσχέδιο για τις εργασιακές σχέσεις του Χατζηδάκη και μετά με την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, αλλά εδώ τώρα έχουμε, αν θέλετε, την πρόβα τζενεράλε, κατά την άποψή μου, της ιδιωτικοποίησης με έναν ιδιαίτερο τρόπο, μοναδικό σε όλη την Ευρώπη, δεν υπάρχει πουθενά ξανά αυτό το μοντέλο, του κοινωνικού κράτους, δηλαδή υγεία, παιδεία, ασφάλιση. Τι είναι τα χαρακτηριστικά του μοντέλου? Το πρώτο είναι ακριβώς η είσοδος ιδιωτών χωρίς διαδικασίες ΑΣΕΠ, με μία επιτροπή όπου τα δύο μέλη είναι ορισμένα από τον Υπουργό κατευθείαν και το ένα είναι από τον ΑΣΕΠ, καταλαβαίνετε ποιος έχει την πλειοψηφία, το πεπόνι και το μαχαίρι. Το δεύτερο είναι ότι τα προσόντα τους είναι εξαιρετικά χαμηλά, γιατί πρόκειται να βάλουν τα γαλάζια παιδιά, εδώ είναι και η κομματικοποίηση του κοινωνικού κράτους όπως βλέπετε, και το τρίτο είναι ότι αυτά τα γαλάζια παιδιά θα έχουν αμοιβές Golden Boys, δηλαδή πραγματικά σήμερα ακούσαμε ότι στις διευθυντικές λοιπόν θέσεις, έτσι γίνεται αυτή η μετατροπή, στις διευθυντικές σχέσεις και στους γενικούς διευθυντές και διευθυντές, που εμείς εκτιμούμε ότι είναι γύρω στους 800 αυτοί, θα μπουν λοιπόν άνθρωποι με αμοιβές 8.000 ευρώ και παραπάνω και 7.000 και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε λοιπόν, από την άλλη τα προσόντα τους θα είναι ιδιαίτερα χαμηλά, δηλαδή πρωτοεισερχόμενου, θα έχει lower και πτυχίο και μπορεί να ζητηθούν και 2-3 εμπειρίες κάποιου τύπου. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό αυτής της ιδιωτικοποίησης. Το δεύτερο είναι ακριβώς η αξεδιάντροπη κομματικοποίηση, δηλαδή πια έχουμε ακριβώς μία επάνωδο της περιόδου της ΕΡΕ, όπου θα μπαίνουν μέσα στο δημόσιο πλέον όλοι ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας. Το πάτε πολύ μακριά, πολύ πίσω μάλλον, Πολύ πίσω, κύριε Μελιγκόνη, δυστυχώς. Πολύ πίσω. Αυτή η δεξιά είναι ασύλληπτη το τι κάνει. Και το τρίτο στοιχείο είναι η λαιλασία της δημόσιας περιουσίας του κοινωνικού κράτους, στη συγκεκριμένη περίπτωση τεράστια περιουσία του ΕΦΚΑ, που είναι περίπου ένα δις, δεύτερη μετά την Εκκλησία στη χώρα μας, φανταστείτε, η διασφάλιση των συντάξεων, η διασφάλιση των εργαζομένων, η διασφάλιση των ασφαλισμένων δίνεται σε ιδιωτική εταιρεία, fast track, αξιοποίηση δήθεν της περιουσίας, στην πραγματικότητα real estate. Και το τέταρτο βέβαια, η διασπάθηση του δημόσιου χρήματος σε προκλητικούς μισθούς, όπως είπαμε ήδη, αλλά και με αναθέσεις έργων κατευθείαν σε ιδιώτες, επιχειρηματίες, μεγαλοεπιχειρηματίες. Όλο αυτό το όργιο που είδαμε τα 5,5 δις τόσα χρόνια, εδώ και 18 μήνες δηλαδή, με πρόσχημα τον κορονοϊό, τώρα γίνεται μόνιμη κατάσταση άνευ κορονοϊού, και έτσι θα μπορούν να κάνουν μεγάλες business και σε αυτό το τομέα. Ωστόσο, τώρα, κυρία Φωτίου, ο πυρήνας του επιχειρήματος Χατζηδάκη, αν κάνω λάθος διορθώστε με, είναι ότι αυτό που έκανε, λέει, στη ΔΕΗ με ακριβοπληρωμένους, είναι η αλήθεια, ιδιώτες, μέχρι και το όριο του κυβισμού στα αυτοκίνητά του,
τους ήρθε, όχι μόνο οι αμοιβές τους δηλαδή. Αυτό θέλει να κάνει και στον ΕΦΚΑ. Δηλαδή, η επιχειρηματολογία του Υπουργού είναι ότι για να έρθουν άνθρωποι ικανοί από την αγορά που πληρώνονται με πολλά λεφτά έξω, πρέπει να παίρνουν περισσότερα από το ενιαίο μισθολόγιο και στο δημόσιο. Και ότι, όπως λέει, είδατε τι έγινε στη ΔΕΗ που την πήραμε από τον ΣΥΡΙΖΑ υποχρεοκοπία και τώρα φυσάει. Το ίδιο θα γίνει με τον ΕΦΚΑ. Απάντηση. Αυτό ήταν ακριβώς το σημείο που σηκώθηκε όλη η Βουλή όρθια, κύριε Μελιγκόνη. Είδαμε ακριβώς τι έγινε στη ΔΕΗ. Βλέπει σήμερα ο ελληνικός λαός τι έγινε στη ΔΕΗ. Ναι. Βλέπει σήμερα τρεις φορές πάνω τους λογαριασμούς. Βλέπει σήμερα ότι τα Golden Boys, τα κομματικά, αυτά κάνουν κερδοφορία και με τον ίδιο τρόπο ακριβώς και με την ίδια μεθοδολογία απαξίωσης που έκανε στην ΔΕΗ προχωράει και στον ΕΦΚΑ. Θέλω να πω εδώ, εκτός των άλλων, ότι εδώ η εταιρεία που θα αναλάβει την τεράστια περιουσία του ΕΦΚΑ θα είναι αυτή η οποία θα μπορεί, θα πληρώνει το ΕΦΚΑ, την εταιρεία, σε όλους τους υπαλλήλους. Αυτό σας θυμίζει επίσης, δε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, με υπέρογκα ποσά κτλ. Και βέβαια λέω ότι η μεθοδολογία είναι ακριβώς η ίδια. Γιατί? Γιατί εδώ και 30 μήνες η Νέα Δημοκρατία απαξιώνει τον ΕΦΚΑ. Δεν προσέλαβε ούτε έναν άνθρωπο 30 μήνες, σας παρακαλώ. Όταν είχαμε καταργήσει το 1 προς 5 που είχε η Νέα Δημοκρατία υπογράψει, 5 φεύγουν ένας, έρχεται και το είχαμε κάνει 1 προς 1, και όταν έφυγαν μέσα αυτούς τους 30 μήνες 1000 άνθρωποι. Άφησε λοιπόν τον ΕΦΚΑ έτσι. Πέρυσι, πριν 10 μήνες, έβαλε για πρώτη φορά ιδιώτες. Σήμερα παραδέχθηκε στη Βουλή ότι αυτοί μετά από 10 μήνες δεν έβγαλαν ούτε μία σύνταξη. Είναι αυτό που έκανε, είναι ότι δεν αναβάθμισε το πληροφοριακό σύστημα, το οποίο ήταν η μόνη εγγύηση εδώ και 30 μήνες, δεν το αναβάθμισε. Είναι η μόνη εγγύηση για να μπορεί να βγάλει συντάξεις, διότι όπως ξέρετε η γέμισε τον κόσμο με ψέματα. Λέγανε ότι θα πατάνε ένα κουμπί και θα βγαίνει η σύνταξη. Βλέπετε, τριπλασίασαν τις συντάξεις που δεν μπορούσαν να δώσουν στον κόσμο, λέγοντας ψέματα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τους παρέδωσε ένα 1.100.000 μη εξυπηρετούμενες συντάξεις. Εννοούσανε οποιοδήποτε αίτημα πολίτη είχε κάνει, ακόμη και την αλλαγή διεύθυνσης και ερώτηση πότε θα πάρει σύνταξη. Λοιπόν, εμείς έχουμε τα στοιχεία όλα, τα καταθέτουμε στη Βουλή. Πρόκειται για ένα όργιο αυτή τη στιγμή αυτό που πάει να γίνει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και δυστυχώς ανοίγει το δρόμο τον οποίο προανήγγειλε η κυρία Γκάγκα, η οποία είπε χτες, γιατί σας λέω πρόκειται για μοντέλο για όλο το κοινωνικό κράτος, υγεία, παιδεία, ασφάλιση, είπε λοιπόν προχθές ότι το νοσοκομείο παιδών, η δωρεά δηλαδή Νιάρχου που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, γίνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, γιατί έχουν κάνει έρευνες που είδαν ότι τα νοσοκομεία, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, είναι καλύτερα και αποτελεσματικότερα από του δημοσίου δικαίου. Δηλαδή φαντάζεστε ότι η επόμενη κίνηση είναι διευθυντές και αγενικοί διευθυντές μέσα στο ΕΣΥ από τον ιδιωτικό τομέα. Και το ίδιο θα συμβεί και στην παιδεία και στα πανεπιστήμια. Μάλιστα. Δεν είναι αυτό εφιαλτικό σενάριο μιας φαντασίας. Είναι η πραγματικότητα πάνω στην οποία βασίζεται αυτή η κυβέρνηση. Κυρία Φωτιού, για να μιλήσουμε λίγο και για το μείζον θέμα της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης. Επειδή βλέπετε κι εσείς τώρα τελευταία πώς έχουν πληθύνει τα δημοσιεύματα που λένε, στο διεθνή τύπο εννοώ, που λένε ότι η Ελλάδα έχει πρόβλημα, επειδή βλέπετε τι ακριβώς γίνεται με το επιτόκιο των ελληνικών ομολόγων, θέλω να σας ρωτήσω, σας ακούγεται παράλογη η θέση που άκουγα το πρωί από τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας στην ΕΡΤ, από τον κύριο Γαϊτάνη, ότι όποιος προτείνει επιδόματα, όποιος προτείνει μείωση φόρων που αιμοδοτούν τον προϋπολογισμό, πρέπει να μας λέει και από πού θα βρει τα λεφτά?
αυτή την επιχειρηματολογία η κυβέρνηση τη θυμάται κάθε φορά που πρόκειται να δώσει κάτι στην κοινωνική πλειοψηφία. Εδώ έχουν γίνει δύο πράγματα εγκληματικά όλο αυτό τον καιρό. Από τη μια, εδώ και μήνες δεν ακούει σύσσωμη την αντιπολίτευση που της λέει να μειώσει το φόρο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων και στα πρότυπα του χαμηλότερου ποσοστού στην Ευρώπη, για να μπορέσουμε να ωφεληθούμε όλοι 300 ευρώ τουλάχιστον ανά 1000 λίτρα για θέρμανση που δεν θερμαίνεται ο κόσμος, και να και τη βενζίνη κίνηση ακόμη 100 ευρώ το μήνα να ωφεληθούμε. Το οριζόντιο μέτρο. Και από την άλλη, μειώνει τις επιδοτήσεις κάθε μήνα, ανάποδα δηλαδή πηγαίνει, ενώ όλοι οι λογαριασμοί αυξάνονται. Εγώ, κύριε Μελγκόνη, θα σας πω ένα στοιχείο που ίσως δεν γνωρίζετε οι περισσότεροι. Ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στα πρόθυρα μεγάλης επισιτιστικής κρίσης και στεγαστικής κρίσης, διότι η Ελλάδα έχει τους χαμηλότερα εισοδήματα, γι' αυτό ζητάμε εδώ και τώρα το 800. 800, κύριε Μελγκόνη, για τον κατώτατο μισθό, όταν δίνει 8.000 τα Golden Boys του ΕΦΚΑ, τα γαλάζια Golden Boys. Έτσι, 800 λοιπόν, για να ανέβουν κάπως τα εισοδήματα, γιατί είμαστε πάτος στα εισοδήματα της Ευρώπης, ενώ είμαστε πρωταθλητές by far. Δηλαδή, στα έξοδα στέγασης. Τι θα πει αυτό? Το 37% του πληθυσμού της Ελλάδας δεν μπορεί να πληρώσει τα έξοδα στέγασης, γιατί είναι πάνω από 40-50% των εισοδημάτων του. Είτε έχει νίκη, είτε έχει δάνειο, είτε απλά έχει δικό του σπίτι και πρέπει να πληρώνει τα ηλεκτρικά, τη θέρμανση κτλ. Λοιπόν, ξέρετε πόσος είναι ο μέσος όρος ο ευρωπαϊκός αυτού που σας είπα? 9,9%. Δηλαδή είμαστε 4 φορές πάνω σε πληθυσμό που δεν τα βγάζουμε πέρα. Εδώ και καιρό δεν τα βγάζουμε πέρα. Και ξέρετε ποια είναι η επόμενη χώρα μετά από εμάς? Η Βουλγαρία. Με τι ποσοστό? 17%. Εμείς έχουμε 37%. Γι' αυτό ο λαός βογκάει και από το δεύτερη εβδομάδα πια δεν έχει χρήματα, και μας λένε ότι αυξήθηκαν οι καταθέσεις, κύριε Μελγκόνη, και κάνουν οριζόντια μέτρα που το ίδιο ωφελούν τον άνθρωπο των 600 ευρώ, των 500, των 200 και το ίδιο τον άνθρωπο που έχει 7.000 μισθό. Το ίδιο. Λοιπόν, αυτοί οι ανάλγητοι άνθρωποι μας έχουν βάλει μπροστά σε νέα κρίση επισιτιστική. Θα δούμε πάλι αυτά που ζήσαμε εμείς το 2015. Θα τα δούμε ξανά αυτά. Ελπίζω και να διαψευστείτε. Φαντάζομαι το ελπίζετε κι εσείς, δηλαδή, για το καλό της κοινωνίας. Όλοι το ελπίζουμε, αλλά βλέπετε... Και να κλείσουμε με αυτό, Ναι. Βλέπετε ότι ψευδώς, ενώ 18 μήνες, μοιράζουν καλλιόρα με τον ΕΦΚΑ που θέλουν να κάνουν, έτσι. 5,5 δις σε προμήθειες κατευθείαν σε ημέτερους και σε κατευθείαν αναθέσεις και στα Golden Boys και όλα αυτά. 5,5 δις. Δεν μπορεί να βρει το 1,5 δις σε βάθος ενός χρόνου για να κάνει το μέτρο που θα μας ανακούφισε πράγματι τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Κυρία Φωτίου, πρέπει να φύγουν γρήγορα. Η λύση είναι μόνο πολιτική. Δεν υπάρχει άλλη, κύριε Μελγκόνη. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.